ακούει τους βολιώτες τα ξημερώματα. Και σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία του Βόλου, πέθανε 55χρονος. Και πρόγραμμα επισκέψεων της Ασημίνας Κόνδρα. Εφημερίδα Ελευθερία, κάλπες με τρακτέρ. Αριστερά βλέπετε από το ψήσιμο του Οβελία στα επίγοντα του Γενικού Νοσοκομείου. Επίσης, ικανοποίηση στην αγορά και αναβαθμίζονται 4 σχολεία και νέα έργα διαχείρισης αστικών λιμάτων. Πάμε και στα υπόλοιπα πρωτοσέλιδα. Πάμε στην εφημερίδα Κόσμος. Αυξάνονται τα φάρμακα σε έλλειψη. Μεγάλωσε η λίστα με 235 σκευάσματα σύμφωνα και με τον ΕΟΦ. Επώνυμη για βαριά ποινικά αδικήματα η καταγγελία όσον αφορά τον Αλέξη Γεωργούλη. Και επίσης Αγιά Ελασσόνα, εκτός από ζημιώσεων η αμυγδαλοπαραγωγή, οι οποίοι έχουν ξεσηκωθεί. Αναβαθμίζονται ενεργειακά σχολεία στα Φάρσαλα και στη Βαβακού. Πάμε και στην εφημερίδα Ταχυδρόμος. Τρίνος για τον Σπύρο Αφεντίτσα. Υπέκυψε στα τραύματά του μετά από τροχαίο και τον παρέσυρε στο θάνατο. Περίρωνε τραγωδία στον περιφερειακό του Βόλου. Όπως φαίνεται, 33χρονος οδηγός για ταχύ αυτοκινήτου χτύπησε από πίσω το μηχανάκι στο οποίο επέβαινε ο άτυχος 50χρονος άνδρας. Με αποτέλεσμα να τραυματιστεί βαριά και δυστυχώς να καταλήξει. Οκτάχρονη διαμάχη Δήμου και Δημότη για πεζοδρόμια. Και επίσης η κίνδυνη από τη μονάδα LNG. Θεσσαλία, θανατηφόρα σύγκρουση, αυτό που λέγαμε νωρίτερα για το φοβερό τροχείο δυστύχημα. Περιπέτεια τουριστών στο Πύλιο, μέσιο ευτυχώς όμως ετέλος. Και αριστερά βλέπετε τι έγινε και στην αγορά εν ώψη Πάσχα, πώς κινήθηκε, αλλά και τι γίνεται με τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Γεωργούλη. Πάμε τώρα σιγά σιγά να ξεφυλίσουμε την πρωινή ατζέντα. Πριν πάμε να δούμε την επικαιρότητα, να πούμε ότι αναμένονται αρκετές βροχές και σήμερα στην Θεσσαλία. Θα είναι βροχερός ο καιρός και μάλιστα βλέπα τις εκτιμήσεις των μετεωρολόγων το πρωί και λίγο αποκαρδιώθηκα θα έλεγα, γιατί φαίνεται ότι και τον Μάιο θα υπάρχει πολύ μεγάλη αστάθεια του καιρού. Δηλαδή αυτές οι αστάθειες και η άνοιξη που δεν έχει έρθει ακόμη θα αργήσει από ό,τι φαίνεται. Μάλλον θα πάμε κατευθείαν στο καλοκαίρι. Θα έρθουν κάτι τριαντάρια και ξαφνικά θα έχουμε καλοκαίρι. Αρκετές βροχές έτσι σε όλη τη χώρα σήμερα προβλέπουν οι μετεωρολόγοι, όπως και στη Θεσσαλία. Θερμοκρασιακά όμως είμαστε καλά, δηλαδή δεν θα έλεγε κανείς ότι δεν είναι για καλές ανοιξιάτικες θερμοκρασίες. 19 σήμερα στη Λάρισα, 22 τις επόμενες ημέρες, 23 μάλιστα έτσι και τις επόμενες. Αλλά αρκετές βροχές σήμερα, έτσι. Στο Βόλο 12 βαθμοί, 18 η μέγιστη θερμοκρασία, Τρίκαλα 12, 19 η μέγιστη και αρκετές βροχές. Μερικώς νεφελώδος ο καιρός στην Καρδίτσα και στα Τρίκαλα και βεβαίως ο Δομοκός 11 βαθμοί αυτή την ώρα. Έντονα καιρικά φαινόμενα λέει στο Δομοκό και 17 η μέγιστη θερμοκρασία. Την καλημέρα μου και στην Αγραπηδιά φυσικά, έτσι στη Θεία Βάσο εκεί πέρα και στο σύζυγό της και φυσικά σε όλους τους κατοίκους του Δομοκού που μας στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα στην αγαπημένη κυρία Γιώτα, έτσι σε πολλά πολλά χωριά του Δομοκού που μας παρακολουθείτε και σας ευχαριστούμε θερμά. Είναι αμέτρητα τα μηνύματα και στη σελίδα μας στο Facebook, μπορείτε να μας βρείτε πρωινή ατζέντα και στο προσωπικό μου προφίλ φυσικά. Σχόλια, παρεμβάσεις, προβλήματα, ό,τι θέλετε μπορούμε να συζητήσουμε εδώ φυσικά στην πρωινή ατζέντα. Τώρα, να πάμε να ξεφυλίσουμε λοιπόν την πρωινή ατζέντα, υπόθεση Γεωργούλη. Τώρα, εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα και μια μεγάλη καθυστέρηση. Σίγουρα οι βελγικές αρχές δεν λειτουργούν όπως στην Ελλάδα, δηλαδή έγινε μια καταγγελία, την επόμενη ώρα, μην σας πω τα επόμενα λεπτά, έχουμε στη δημοσιότητα και την καταγγελία και πριν καλά-καλά γίνει ακόμη και τα δικαστική έρευνα. Στις βελγικές αρχές, οι βελγικές μάλλον αρχές πολύ διαφορετικά λειτουργούν, θέλουν να έχουν στοιχεία, θέλουν να ολοκληρώσουν την υπόθεση για να δώσουν κάποια στοιχεία στη δημοσιότητα. Εδώ όμως δεν μιλούμε για μια συνήθις όπως όλα δείχνουν καθυστέρηση και δεν το λέω εγώ, το λένε άνθρωποι που γνωρίζουν, νομικοί κύκλοι των Βρυξελών που όντως αποδεικνύουν λοιπόν τα λεγόμενά τους ότι υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση ως προς τη δημοσιοποίηση αυτής της καταγγελίας η οποία έγινε το 2020. Και μου πει κανείς όλα αυτά που ακούστηκαν τις προηγούμενες ώρες ότι έχει να κάνει με τον κορονοϊό και τα αυστηρά μέτρα σε καμία περίπτωση. Δηλαδή το γεγονός ότι είχαμε να αντιμετωπίσουμε την πανδημία δεν μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε μια καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση αλλά και βία γιατί υπάρχουν λένε έγγραφα που βλέπουν στο φως της δημοσιότητας και έχουν να κάνουν με κρανιογκεφαλικές κακώσεις τις οποίες έχει υποστεί η γυναίκα που κατήγγειλε τον Αλέξη Γεωργούλη. Το λαρισαίο πολιτικό, ευρωβουλευτή.
ο οποίος μάλιστα, όπως μαθαίνουμε, τις ημέρες του Πάσχα ήταν εδώ στην γενετηρά του, ήταν στα παράλια του νομού Λάρισας. Προς το παρόν δεν μπορούμε να τον εντοπίσουμε για να έχουμε και μία δήλωσή του. Παρά μόνον ό,τι λένε οι νομικοί κύκλοι του, οι δικηγόροι του και μία δική του ανάρτηση. Τώρα, πάμε να δούμε λοιπόν όλο το χρονικό γιατί υπάρχουν και εξελίξεις. Και όταν λέω εξελίξεις, από ό,τι φαίνεται δεν είναι η μοναδική γυναίκα η οποία τον έχει καταγγείλει. Μάλιστα χθες λέγεται ότι άλλη μια γυναίκα ήδη έχει προσφύγει σε νομικές συμβουλές για το πώς θα χειριστεί την υπόθεση και μάλιστα και πρώην συνεργάτης του γραφείου του Αλέξη Γεωργούλη κατήγγειλε για βίαιες πράξεις τον ίδιο. Πάμε λοιπόν στο σχετικό ρεπορτάζ να δούμε όλα τα τελευταία νέα. Διευκρινήσεις για την υπόθεση κακοποίησης και την καταγγελία που φέρεται να έχει κάνει η κυρία Ελένη Χρονοπούλου με αρνητικό πρωταγωνιστή τον Αλέξη Γεωργούλη, έδωσε ο επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Παπαδημούλης. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Δημήτρης Παπαδημούλης για την υπόθεση του Αλέξη Γεωργούλη είπε ότι δεν είχε καμία ενημέρωση έως χθες το μεσημέρι. Καμία ενημέρωση δεν είχαμε. Εγώ ενημερώθηκα για το θέμα λίγη ώρα πριν γίνει η επίσημη ανακοίνωση από την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το αίτημα των βελγικών αρχών για άρση της ασυλίας του κυρίου Γεωργούλη, είπε. Συμπλήρωσε όλο αυτό το χρονικό διάστημα προφανώς οι βελγικές αρχές έκαναν τις δικές τους έρευνες και διασταυρώσεις μυστικά. Η αρχική καταγγελία από την καταγγέλουσα προς το θήτη ήταν ανώνυμη και πρόσφατα συγκεκριμενοποιήθηκε το όνομα του θήτη. Αυτό που γίνεται σε αυτές τις διαδικασίες είναι ότι οι βελγικές αρχές, αστυνομικές και δικαστικές, ερευνούν ένα θέμα με τη δέουσα εμπιστευτικότητα και μυστικότητα και αν κρίνουν ότι πρέπει να πάει για δικαστική έρευνα και καθάριση, τότε ζητούν την άρση της ασυλίας. Ο κ. Παπαδημούλης τόνισε επίσης ότι αν είχε ενημερωθεί πρωτύτερα, θα πρότεινε αμέσως και στο ΣΥΡΙΖΑ και στην Ευρωομάδα να γίνει αυτό που έγινε χθες. Αναφορικά με παλαιότερη κλήση του κ. Γεωργούλη, ώστε να δώσει εξηγήσεις, ο κ. Παπαδημούλης είπε: Επειδή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κυκλοφορούν κάποια πράγματα και ως κουτσομπολιά, όχι η συγκεκριμένη καταγγελία, όχι για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Εγώ ζήτησα αρμοδίως από τον κύριο Γεωργούλη όταν ακούστηκε κάτι αόριστο να με ενημερώσει αν υπάρχει κάτι. Το διέψευσε κατηγορηματικά, είπε ο κύριος Παπαδημούλης. Τέλος, με αφορμή την ανάρτησή του, ότι ζήτησε ο ίδιος την άρση της ασυλίας του κυρίου Γεωργούλη και την απομάκρυνσή του από το κόμμα, ο κύριος Παπαδημούλης απάντησε. Του διαμηνήθηκε με σαφήνεια ότι θα βρεθεί εκτός κόμματος και εκτός ευρωομάδας. Και προφανώς έλαβε το μήνυμα και το συμπεριέλαβε και στη δήλωσή του, είπε. Μέχρι και τρεις μήνες πάντως μπορεί να περάσουν για να ληφθεί η απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την άρση ασυλίας του Ευρωβουλευτή Αλέξη Γεωργούλη μετά από το αίτημα των βελγικών αρχών λόγω της καταγγελίας που ήρθε στο προσκήνιο. Όπως ανακοίνωσε και η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μετσόλα, το θέμα πλέον είναι στα χέρια της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων και είναι μια χρονοβόρα διαδικασία αυτή που θα ακολουθήσει. Λίγες ημέρες λοιπόν πριν από τις εθνικές εκλογές της 21ης Μαΐου, η υπόθεση του Αλέξη Γεωργούλη προκαλεί αναταραχές στην πολιτική σκηνή. Πηγές αναφέρουν ότι η καταγγελία της Ελένης Χρονοπούλου αφορά σε βαριά κακοποίηση. Ωστόσο, ο Ευρωβουλευτής, ο οποίος διαγράφηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ μετά τη δημοσιοποίηση της καταγγελίας, αρνείται κατηγορηματικά της κατηγορίας και κάνει λόγο για ψευδή και συκοφαντική δυσφήμιση. Πληροφορίες από τη βελγική πρωτεύουσα αναφέρουν πως η καταγγελία έγινε το 2020 και πως το αίτημα για την άρση της ασυλίας του κ. Γεωργούλη είναι η κατάληξη μιας μακράς προανακριτικής διαδικασίας των βελγικών αρχών. Όταν έγινε η ιστορία με τον Κολονό, ξεκίνησαν μέχρι να βγει όταν εμπλεκόμενο και δικό του κομματικό τέλεχο και βγαίναν σε όλα τα κανάλια και λέγανε Νου δούπα δοβιαστέ. Θα θυμάστε καθόλου αυτό. Τώρα λοιπόν τι πρέπει να κάνει η Νέα Δημοκρατία. Να αρχίσουμε να λέμε σε όλα τα κανάλια όποιο είναι Σιριζέος είναι δεν είναι τις γυναίκες. Θα μπορεί να λέμε κάτι τέτοιο. Όχι βέβαια. Άρα γιατί το λέω αυτό. Λέτε λοιπόν ότι γιατί το λέω αυτό. Γιατί πρέπει να καταλάβει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι όσο πολιτεύεται με τοξικότητα αυτά θα τα λούζεται. Δηλαδή ξαναλέω να βάλουν τη λεθέτα στο μυαλό τους. Τις φωτογραφίες του Μητσοτάκη από την Επίδαυρο με το Λιγνάδι πόσες εκατοντάδες χιλιάδες φορές τα ανέβασαν οι Σιριζέοι κιλογραμμοί στο διαδίκτυο για να δείξουν τη δίθεν σύνδεση φοβερή του Μητσοτάκη με το Λιγνάδι και να δούνε τώρα τον Τσίπρα με τη σέλφι με τον Γεωργούλη. Πάντως τον απέπεξε. Και ρωτώ. Τον απέπεξε. Άντρα, έρευνα ξανά το 2020. Τον απέμπει στο 23. Έτσι, τώρα άσε με τώρα. Εντάξει. Αρκεί να ήξερα. Εντάξει. Καταγγελία που έγινε το 20. Καταγγελία που έγινε το 20. Δεν είχε πάρει ο Τσίπρας χαμπάρι. Άσε τώρα. Δεν έχουμε, είμαστε χαζοί. Δεν μπορεί να το ξέρει. Μια στοιχειώδη νοημοσύνη δεν έχουμε. Αρχές που είναι ότι είχαμε είναι απολύτως προφανές ότι το ήξερε ο Τσίπρας και τον κάλυπτε γιατί τρία χρόνια δεν μένει κρυφή μια τέτοια έρευνα. Μην ξεκουβεντώνεσαι τώρα. Τον κάλυπτε 100%. Αυτά λοιπόν συμβαίνουν τα τελευταία 24 ώρα και επαναλαμβάνω τις επόμενες ώρες ενδεχομένως να έχουμε και νέες καταγγελίες και από άλλες γυναίκες. Ήδη υπάρχει πρώην συνεργάτης αλλά και άλλη μια γυναίκα η οποία σπέδει να καταγγείλει έτσι τον Αλέξη Γεωργούλη, ο οποίος επαναλαμβάνω τις εξηγήσεις τις έδωσε λέει στο κόμμα διότι υπήρχε μια περιραίουσα
ατμόσφαιρα περί καταγγελιών και μιας υπόθεσης που την ερευνούσαν βελγικές αρχές. Ο ίδιος λοιπόν, όταν εκλήθη τον κύριο Παπαδημούλη, είπε ότι δεν ευσταθούν αυτές οι καταγγελίες σε καμία περίπτωση. Βέβαια εδώ η κυρία Χρονοπούλου κάνει λόγο για έγγραφα τα οποία έχει στην κατοχή της, ιατροδικαστικά έγγραφα, και κάποια από αυτά επιβεβαιώνουν ακόμη και κρανιογκεφαλικές κακώσεις. Τώρα πάμε στα υπόλοιπα νέα. Πάμε να δούμε και άλλα ρεπορτάζ. Βεβαίως έχουμε, είπαμε έτσι κι αλλιώς, ότι από ό,τι φαίνεται το Σάββατο έχουμε διάλυση, θα διαλυθεί η Βουλή με απόφαση φυσικά του Πρωθυπουργού, διότι σε ένα μήνα μετά έχουμε εκλογές. Άρα λοιπόν οι πολιτικοί σπέβδουν έτσι όσο μπορούν και να εμφανίζονται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γιατί μετά έχουν τις δύο παρουσίες σε κάθε μέσο, αλλά φυσικά και πολλές περιοδίες σε χωριά. Είναι και αυτές οι μέρες του Πάσχα, όπου βεβαίως πάρα πολλοί έσπασαν σε εκκλησίες, χθες και το Αγίου Ραφαήλ, στις επόμενες μέρες εδώ έχω πηγής την Παρασκευή. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι τρέχουν για να προλάβουν έτσι την κάλπη. Την κάλπη η οποία θα στηθεί στις 21 Μαΐου. Δεν φαίνεται να πραγματοποιήσουν, όπως φαίνεται, και οι πολιτικοί αρχηγοί τις μεγάλες αυτές ομιλίες που βλέπαμε παλαιότερα. Επιλέγουν και πιο μικρούς χώρους, φοβούνται έτσι για να μην εμφανιστούν σε ομιλίες με άδειους χώρους. Περισσότερο θέλουν να περιοδεύσουν, δηλαδή να συναντήσουν πολίτες, να συναντήσουν φορείς, όχι τόσο με ομιλίες. Πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα, να δούμε τι έγινε στην Αθήνα. Εκεί όπου ένα 18χρονο παιδί μαζί με συνομήλικούς του, απλά κάθονταν εκεί κοντά στην Ακρόπολη, το βράδυ της περασμένης Δευτέρας. Δυστυχώς η παραβατικότητα, η εγκληματικότητα είναι πια στα ύψη. Αυτό που έλεγα τις προηγούμενες ημέρες, ότι όταν υπάρχει ατιμωρησία, δυστυχώς θα έχουμε και αύξηση της εγκληματικότητας. Έβλεπα χθες μία έρευνα, τι κάνουν τώρα. Κάποιοι διαρρήκτες, οι οποίοι είναι και σε σημασμένη χρόνια πια, επιλέγουν, προσέξτε να δείτε, να μπουν να εισβάλλουν σε σπίτια πλούσιων ή εν πάση περιπτώσει σε κάποιους στόχους που ξέρουν τι θα εντοπίσουν και τι θα βρουν μέσα στα σπίτια, όπως έγινε με τον επιχειρηματία Φεντερίκο τις προηγούμενες ημέρες, για την ακρίβεια την Κυριακή του Πάσχα, όπου ήξεραν από πού θα μπουν στο σπίτι του, πώς θα φτάσουν δίπλα στο δωμάτιό του που είχε κρυμμένα τα Rolex, και μάλιστα μιλούμε για τρία τουλάχιστον ορολόγια που ξεπερνούν τις 300.000 ευρώ η αξία τους. Δεν έψαξαν κάτι άλλο, πήγαν στοχευμένα, τα άρπαξαν και έφυγαν. Προσέξτε να δείτε, μαζί τους δεν έχουν όπλα. Γιατί σε περίπτωση που πάει κάτι λάθος και συλληφθούν, να μην έχουν όπλο και έτσι να πέσει η ποινή τους, να μην είναι τόσο βαριά δηλαδή η ποινή τους, ώστε σε λίγα χρόνια να μπορέσουν να βγουν και πάλι έξω. Απίστευτα πράγματα, απίστευτα πραγματικά πράγματα συμβαίνουν. Έτσι λοιπόν, πάμε στην προηγούμενη υπόθεση που σας έλεγα με το 18χρονο, σχεδόν συνομιλικός του, μικρότερος μάλιστα ηλικία, 17χρονοι, οι οποίοι εντόπισαν την παρέα εκεί των 18χρονων και είπαν απλά να τους κλέψουν. Και χρησιμοποίησαν ακόμη και μαχαίρι. Μαχαίρι που τράβηξε και βεβαίως τραυμάτισε σοβαρά στην κοιλιακή χώρα το 18χρονο, που χρειάστηκε να μπει στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Κινδύνευσε η ζωή του. Ευτυχώς όλα πήγαν καλά. Χθες ξύπνησε και μάλιστα τα πρώτα λόγια που είπε στη μητέρα του, ξέρετε ποια ήταν, «Μαμά, συγγνώμη». Δηλαδή αλίμονο πια να φοβούνται τα παιδιά να καθίσουν μια ώρα παραπάνω έξω από το σπίτι τους, μην τυχόν τους συμβεί κάτι κακό. Απλά ήταν με την παρέα του ή καθόντουσαν σε ένα σημείο κάτω από την Ακρόπολη. Εκεί λοιπόν κάποιος θεώρησε ότι μπορεί έτσι ένας εσημασμένος 17χρονος, που ούκο λίγες φορές είχε εντοπιστεί και συλληφθεί από την αστυνομία, να τορπάξει το τσαντάκι του, και βεβαίως αφού αρνήθηκε και αντιστάθηκε ο 18χρονος, τον τραυματίσει με το μαχαίρι. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Συνελήφθη λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι ο 17χρονος που αναζητούταν για τη ληστεία που έγινε στην Ακρόπολη με θύμα έναν επίσης 17χρονο, ο οποίος μάλιστα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στον Ερυθρό Σταυρό. Ο νεαρός δέχθηκε επίθεση από δύο άτομα με μαχαίρι το βράδυ της Δευτέρας του Πάσχα, στην οδό Πανός και Πολυγνώτου στην Πλάκα. Χθες, λίγο μετά την επίθεση, είχε συλληφθεί ο ένας από τους δύο δράστες ηλικίας και αυτός 17 ετών. Ήταν λίγο μετά τις 11.30 όταν οι δύο 17χρονοι, σε ό,τι αφορά στο χρονικό της επίθεσης, επιτέθηκαν με μαχαίρι σε 17χρονο, τον τραυμάτισαν στην κοιλιά και το λαιμό και του πήραν το τσαντάκι του. Λίγο μετά η αστυνομία συνέλαβε έναν 17χρονο ως δράστη της επίθεσης και αναζητούσε ακόμη ένα άτομο ως συνεργό του. Κοντά στο σημείο της επίθεσης βρέθηκε ένα τσαντάκι το οποίο ανήκει στο θύμα και είναι αυτό που έκλεψαν οι δράστες.
Την ίδια ώρα, αστυνομικοί συνέλαβαν χθες το βράδυ δύο άτομα που είχαν διαρρήξει αυτοκίνητο στο Καματερό μετά από άγρια καταδίωξη σε δύο διαφορετικά σημεία της Αθήνας. Μάλιστα, διαπιστώθηκε ότι εις βάρος του ενός από τους συλληφθέντες εκκρεμούσε κατά δικαστική απόφαση με ποινή κάθειρξης 7 ετών για ληστεία όπλα και εκρηκτικά. Αυτά λοιπόν, έτσι όσον αφορά και το θέμα της εγκληματικότητας, παραβατικότητας. Τώρα, να πάμε στην υπόθεση των Ντεμπών. Σήμερα ο κ. Αποστολίδης, δικηγόρος των οικογενειών μάλλον θυμάτων, θα βρεθεί στο δικαστικό μέγαρο της Γλάισσας, θα συναντήσει τον εφέτη ανακριτή, θα ζητήσει άμεση έτσι, αποτελεσματικότητα της υπόθεσης, να επισπεύσουν τις διαδικασίες, να μάθουν επιτέλους και οι γονείς τι ακριβώς συνέβη. Από την άλλη όμως, τις προηγούμενες ημέρες είχε προχωρήσει και σοβαρές καταγγελίες σχετικά με την Hellenic Train, ότι προσπαθεί, όπως ο ίδιος είπε, να εξαγοράσει τις οικογένειες. Θα το συναντήσουμε λοιπόν γύρω στις 12 το μεσημέρι για να μάθουμε πολλά περισσότερα από τον ίδιο. Χθες ωστόσο, στα χέρια του κ. Γεραπετρίτη, του Υπουργού Μεταφορών, έφτασε ένα πόρισμα. Ένα πόρισμα των εμπειρογνωμόνων, όχι για το ποιοι φταίνε, αλλά τι μέτρα πρέπει να ληφθούν για την ασφάλεια του ελληνικού σιδηρόδρομου. Ενώ κανείς θα περίμενε να έχουμε ένα πόρισμα ευθυνών, δηλαδή ποιοι ευθύνονται για αυτή την τραγωδία, έχουμε ένα πόρισμα για το τι μέτρα πρέπει να ληφθούν. Αυτά τα ξέραμε, τα γνωρίζαμε. Τα είχαν συζητήσει και τοπικοί άρχοντες εδώ στην περιοχή. Το είχαν στείλει, έχουν στείλει και επιστολές οι ίδιοι εργαζόμενοι. Θυμάστε τι έγινε με ένα μεγάλο στέλεχος του ΟΣΕΟ, που όταν κατήγγειλε κολλησιεργία διάφορων έργων, αλλά και έργα που δεν γινόντουσαν για την ασφάλεια των επιβατών, ο ίδιος δεν εισακούστηκε, αποτέλεσμα να παραιτηθεί. Παραιτήθηκε ένα στέλεχος, μεγάλος στέλεχος, έτσι, ισχυρός στέλεχος του ΟΣΕ, που καταλαβαίνετε ότι είχε και το μισθό του και μια χαρά ήταν και θα μπορούσε να κλείσει τα μάτια και τα αυτιά και να πει τι με νοιάζει εμένα τώρα, εγώ το μισθό μου να παίρνω και να σηκώνομαι να φεύγω. Δεν έκανε όμως αυτό ο άνθρωπος, έβλεπε ότι κάτι δεν θα πάει καλά, ίσως να έχουμε και ένα ατύχημα, παύλα δυστύχημα, και παραιτήθηκε. Ακόμη και τότε λοιπόν με την παραίτησή του και την επιστολή του δεν έδωσε κανένας του αυτή. Έπρεπε να φύγουν λοιπόν 57 άνθρωποι για να πούν τι μέτρα πρέπει να ληφθούν. Μα πού είναι το πόρισμα των ευθυνών? Αυτό θέλουμε να ακούσουμε. Ποιοι ευθύνονται για αυτή την τραγωδία? Θα δούμε λοιπόν και σήμερα τη δικαστική εξέλιξη, γιατί μέχρι τέλους του μήνα ενδέχεται ο εφέτης ανακριτής να έχει και έτσι μια γνώμη για το τι ακριβώς συνέβη. Άρα λοιπόν θα έχουμε και ένα πρώτο πρόορισμα από τον εφέτη ανακριτή της Λάισσας, ενώ συνεχίζεται και η έρευνα και από τους εμπειρογνώμονες των οικογενειών, αλλά φυσικά και του κράτους. Τώρα, πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα. Να πούμε και σε μια ευχάριστη είδηση που έρχεται από τη Λάρισα. Η Ελίνα Ισουλούκου, η κόρη του πολύ γνωστού συνδικαλιστή της ΠΑΣ και του κ. Σουλούκου, πλέον από χθες είναι και general manager της Ρώμα, της ομάδος, της Ιταλικής ομάδος. Μια Λαρισαία λοιπόν που διαπρέπει στο εξωτερικό και μπράβο στη Λίνα Σουλούκου. Της ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας τα καλύτερα. Είναι το σίγουρο αυτό ότι έχει να μας δώσει πολλά ακόμη. Τώρα, να πάμε να δούμε λίγο τι λέει και ο Πρωθυπουργός, γιατί είπαμε ότι είμαστε μία ανάσα και πριν από τις εθνικές εκλογές. Περιοδίες συνεχίζονται, αναμένουμε τις επόμενες, μας λένε, ημέρες να έχουμε και κάποια ανακοίνωση μέτρων από πλευράς κυβέρνησης. Ενίσχυση πάντως με δώρα και τα λοιπά δεν είδαμε μέσα στο Πάσχα. Αυτό που είδαμε, αυξήσεις όπως είμαστε κατά το μισθό και σε επιδόματα αναπηρικά και πάει λέγοντας. Πάμε να δούμε λοιπόν ένα ρεπορτάζ που αφορά στον Πρωθυπουργό και είπαμε είμαστε μία ανάσα, κυριολεκτικά ένας μήνας έχει απομείνει για να πάμε στις κάλπες. Στη διοίκηση υποβρυχιών καταστροφών και στο κέντρο εκπαίδευσης ειδικών δυνάμεων σε Σκαραμαγκά και Μεγάλο Πεύκο βρέθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η κυβέρνηση και εγώ προσωπικά είπε στεκόμαστε πάντα αρρωγή στο έργο των ενόπλων δυνάμεων. Όχι μόνο προς τον εξοπλισμό σας, γνωρίζετε τις σημαντικές αναβαθμίσεις που έχουμε καταφέρει να πετύχουμε τα τελευταία χρόνια. Στεκόμαστε όμως αρρωγή και στο έμψυχο δυναμικό των ενόπλων δυνάμεων. Αυτό έχουμε υποχρέωση να κάνουμε, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιβιβάστηκε σε σκάφος ανορθόδοξου πολέμου και ταχείας μεταφοράς στο Έολος και κατευθύνθηκε στο κέντρο εκπαίδευσης ειδικών δυνάμεων στο Μεγάλο Πεύκο, όπου ξαναγήθηκε στους νεόδημητους χώρους του ΚΕΕΔ από τον διοικητή της Διακλαδικής Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων, υποστράτηγο Κωνσταντίνο Αλεξάκη. Από το διοικητήριο του ΚΕΕΔ, ο Πρωθυπουργός παρακολούθησε στρατιωτική επίδειξη με την ανάπτυξη ελικοπτέρων εξολέμβιων Zodiac, jet ski και αλεξιπτωτιστών με σκοπό την κατάληψη ακτής και τη διάσωση ομήρου.
Τον Πρωθυπουργό συνόδευαν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Χαρδαλιάς, ο Αρχηγός ΓΕΘΑ Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλωρός, ο Αρχηγός ΓΕΝΑ Ναύαρχος Ιωάννης Δρυμούσης, ο Διοικητής της ΔΙΚ Πλοίαρχος Κωνσταντίνος Νασόπουλος και ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας Θάνος Ντόκος. Λοιπόν, και με τον Πρωθυπουργό. Τώρα, πριν πάμε σε διαφημίσεις, να πούμε ότι είχαμε κατάρρευση ενός πάρκινγκ στη Νέα Υόρκη για να περάσουμε στο εξωτερικό μας δελτίο, όπου δυστυχώς έχουμε ένα νεκρό και τουλάχιστον 5 τραυματίες. Κάποιοι από αυτούς έχουν τραυματιστεί και σοβαρά. Τι άλλο να πει κανείς. Ενώ συνεχίζονται στο Σουδάν και οι μάχες, ο εμφύλιος πόλεμος που έχει ξεκινήσει, με μεγάλη ανησυχία φυσικά και για τους Έλληνες. Πάμε σε διαφημίσεις, επανερχόμαστε λίγα λεπτά να δούμε τι ακριβώς συνέβη με αυτό το φοβερό τροχαίο δυστύχημα στην πόλη του Βόλου. Επίσης, πώς έφτασαν 50 άτομα στα επίγοντα περιστατικά του Γενικού Νοσοκομείου με τροφική δηλητηρίαση. Τι καταγγέλνουν οι ίδιοι, δηλαδή τι φταίει για την τροφική τους δηλητηρίαση. Και πολλά πολλά ακόμη ρεπορτάζ εδώ στην πρωινή ατζέντα. Διαφημίσεις σε λίγα λεπτά εδώ. Λοιπόν, επιστροφή στην πρωινή ατζέντα, επιστροφή στα θέματά μας και πάμε να δούμε πώς οδηγήθηκαν 50 και πλέον άτομα στα επίγοντα του Γενικού Νοσοκομείου της ΛΑΙΣ ανήμερα του Πάσχα και μάλιστα 50 άτομα, ίσως και λίγο παραπάνω όπως υποδιοικητής του Γενικού Νοσοκομείου, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ προσήλθαν στα επίγοντα περιστατικά με συμπτώματα έτσι τροφικής δηλητηρίασης. Πάμε να δούμε λοιπόν το σχετικό ρεπορτάζ και πώς καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι αρκετοί από αυτούς είχαν ψωνίσει, όπως όλα δείχνουν, από το ίδιο κροπολείο. Να δούμε λοιπόν το σχετικό ρεπορτάζ. Συναγερμός επικράτησε το απόγευμα της Κυριακής του Πάσχα στο Γενικό Νοσοκομείο της ΛΑΙΣΑΣ, καθώς δεκάδες άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με ακραία συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης. Άλλα 10 άτομα είχαν συμπτώματα βαριστομαχίας και δυσφορίας, καθώς αντιμετώπισαν προβλήματα με το μεγάλο διάστημα νηστείας και κυρίως ηλικιωμένοι, ενώ περίπου 50 άτομα υπέστησαν τροφική δηλητηρίαση. Ναι, επιβεβαιώνεται ότι πολλά περιστατικά έφτασαν στην εφημερία του Γενικού Νοσοκομείου, στα επίγοντα. 10 από αυτά περίπου ήταν λόγω της διατροφής, μετά της απότομης διατροφής μετά την νηστεία και γύρω στα 50 ήταν με τροφική δηλητηρίαση. Πιστεύουμε ότι όλα αυτά προέρχονται από κάποιες συγκεκριμένες παρτίδες κρέατος. Εν πάση περιπτώσει, οι ασθενείς δέχτηκαν τις υπηρεσίες των επιγόντων και έφυγαν για το σπίτι τους. Δεν έγινε καμία εισαγωγή. Ήταν περιστατικά τα οποία ήταν ελαφρά. Αυτό έχει να κάνει πάντοτε με την πηγή, δηλαδή με τους ίδιους τους ασθενείς, οι οποίοι στις συζητήσεις ανέφεραν τέτοια περιστατικά. Συζητώντας μάλιστα μεταξύ τους, όταν άρχισαν να συνέρχονται, διαπίστωσαν ότι είχαν ψωνίσει από το ίδιο κροπολείο. Το θέμα είναι ότι όλα ξεκίνησαν μετά τις 5 και μέχρι τις 10 πάνω από 50 περιστατικά με αυτά τα χαρακτηριστικά βρέθηκαν στα επίγοντα, με αποτέλεσμα να μπλοκάρει αρχικά το Τμήμα Επιγόντων Περιστατικών, αλλά όπως γνωρίζετε
τα ΤΕΠ του και το, γενικά το Γενικό Νοσοκομείο έχει μάθει να λειτουργεί πέρα από τις δυνατότητές του και για άλλη μια φορά ανταπεξήλθε στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Είχαμε και μικρά παιδιά. Χρειάστηκε να νοσηλευτεί κάποιος να μείνει στο νοσοκομείο? Όχι κανείς. Υπενθυμίστε βέβαια ότι τις προηγούμενες ημέρες η Διεύθυνση Κτηνιατρικής Περιφέρειας Θεσσαλίας, μετά από ενέργειες που διενήργησε, είχε προχωρήσει την κατάσχεση μεγάλων ποσοτήτων κρέατος από 3 ακροπολία της πόλης μας, καθώς είχαν κρυφθεί ακατάλληλα. Αυτά λοιπόν τα ρεπορτάζ. Συνεχίζεται η έρευνα να δούμε τι ακριβώς συνέβη και με τα 50 και πλέον άτομα που έφτασαν στα επίγοντα περιστατικά του Γενικού Νοσοκομείου, έτσι με συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης. Το καλό είναι ότι δεν χρειάστηκε να νοσηλευτεί κανείς, αλλά αρκετά από τα άτομα αυτά ήταν και μικρά παιδιά. Τώρα, πάμε να αλλάξουμε θέμα. Πάμε να δούμε την περιπέτεια τουριστών στο Πήλιο για ακόμη μια φορά. Ευτυχώς όμως είχε αίσιο τέλος. Πάμε να δούμε τι ακριβώς συνέβη. Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια τριών εκδρομέων, δύο ανδρών και μια γυναίκα, που βγήκαν με το σκύλο τους να περπατήσουν σε μονοπάτι, αλλά έχασαν τον προσανατολισμό τους, με συνέπεια να εγκλωβιστούν και να χρειαστεί να στηθεί ολόκληρη επιχείρηση για τον εντοπισμό τους. Το περιστατικό συνέβη ανήμερα το Πάσχα. Μετά το πασχαλινό τραπέζι, η παρέα των τριών εκδρομέων βγήκε βόλτα για να απολαύσει τη φύση με το σκύλο. Ενώ περπατούσαν στην περιοχή Μεγαλόβραχο, σε ένα δύσβατο σημείο, στο βουνό μεταξύ αγοράς Πουρίου, βγήκαν εκτός μονοπατιού χωρίς να το αντιληφθούν και χάθηκαν. Στη συνέχεια, περίπου στις 8.30 το βράδυ, ειδοποίησαν το 112. Σήμανε συναγερμό στην ΕΜΑΚ Λάρισα, στην πυροσβεστική υπηρεσία Βόλου, στο αστυνομικό τμήμα Ζαγοράς και στην πολιτική προστασία του Δήμου Ζαγοράς. Οι αρχές ειδοποιήθηκαν και προσέτρεξαν για βοήθεια. Εντοπίστηκε το στίγμα της περιοχής, από το οποίο ενημέρωσαν οι εκδρομείς ότι βρίσκονται και ξεκίνησε η επιχείρηση αναζήτησης. Καθοριστική σημασία ήταν η συμβολή της πολιτικής προστασίας του Δήμου Ζαγοράς με τον αντιδήμαρχο Βασίλη Ρεπανίδη και συνεργάτες του. Η επιχείρηση συγκεκριμένα ξεκίνησε στις 9 το βράδυ. Το πολύ σημαντικό ήταν ότι υπήρξε διαρκώς επικοινωνία με τους εκδρομείς. Η βασική μέρημνα όλων των εμπλεκομένων ήταν να παραμείνουν ασφαλείς και προστατευόμενοι τρεις επισκέπτες που χάθηκαν στο βουνό. Τελικά η περιπέτειά τους είχε έσει ο τέλος στις 11 το βράδυ, όταν εντοπίστηκαν και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στη Ζαγορά. Στο σημείο πάντως που χάθηκαν οι τρεις εκδρομείς, έφτασαν πρώτοι δύο κυνηγοί. Οι επισκέπτες πάντως, αν και είχαν τρομάξει, ήταν τελικά καλά στην υγεία τους. Τέλος, καλό, όλα καλά λοιπόν. Τώρα, πριν πάμε στις τηλεφωνικές μας γραμμές, πριν από λίγα λεπτά έγινε γνωστό ότι ένας 60χρονος οδηγός στην Πάρο παρέσυρε με το αυτοκίνητό του έναν 26χρονο, ο οποίος μετακινούνταν με ένα πατίνι, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει, όπως όλα έδειξαν, δυστυχώς θανάσιμα. Παρότι μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας του νησιού, δεν τα κατάφερε και έφυγε από τη ζωή. Ερευνώνται λοιπόν τα αίτια, ενώ συνελήφθη και ο 60χρονος οδηγός του οχήματος. Πολύ μεγάλη προσοχή με τα πατίνια, πάρα πολύ μεγάλη προσοχή με τα ηλεκτρικά πατίνια, γιατί και εδώ υπάρχουν κανόνες. Έτσι δεν μπορείς να κινείσαι οπουδήποτε, έτσι και θέλει πολύ πολύ μεγάλη προσοχή. Πάμε στα τηλέφωνα μας, καλημέρα σας. Χριστός Ανέστη, εκ νεκρών θανάτου, ο Κύριος. Να είστε καλά, να έχετε υγεία πρώτα και πάνω απ' όλα και κέφι πάντοτε να μας λέτε όμορφα τραγούδια εδώ και φυσικά να μας χαρίζετε ωραίες στιγμές. Βλέπουμε και τα πανέμορφα Τρίκαλα εμείς τώρα σε live εικόνα που μας δείχνει ο Μιχάλης Χειμωνίδης. Έτσι και έτσι ο καιρός από ό,τι βλέπουμε και λίγο ήλιος και λίγη συννεφιά και λίγο απ' όλα. Έτσι είναι και εδώ στα Τρίκαλα. Να ζήσει η Κατερινούς, ο Δημήτρης και όλη η οικογένειά σας. Να είστε καλά, κύριε Στέφανε, και εσείς να χαίρεστε την οικογένειά σας. Πώς περάσατε? Εδώ στα Τρίκαλα, καλά στο Φουρά. Οικογενειακά. Οικογενειακά, ναι. Έτσι είναι, με πολύ φαγητό πάντως. Εγώ περιορισμένα στο Φουρά, δεν κάνω αστεία. Έτσι. λέω στην Κατερινούλα τη Δευτέρα, λέω να σου κάνω λέω μακαρόνια, γιατί είναι μακαρονού. Είναι μάλλον Ιταλίδα. Μου ζει και Ιταλίδα, της αρέσουν τα μακαρόνια. Όχι, μαμά μου, λέει αρνί. Και τη δεύτερη μέρα, το αγαπάει το αρνί. Εντάξει, έτσι είμαστε εμείς. Το αγαπάμε το κρέας. Κατά τα λοιπά, όλα καλά. Όλα καλά, Σοφούλα. Σήμερα έχει ο γιος μου ο Βασίλης τα γενέθλιά του, να ζήσει το παλικάρι μου. Και να αφιερώσουμε και ένα τραγούδι στη συνέχεια. Βεβαίως, με πολύ μεγάλη χαρά και χρόνια πολλά και από εμάς. Να χαίρεστε το παλικάρι σας. Ευχαριστώ πολύ. Το τραγούδι το αφιερώνω σε όλους τους φίλους της εκπομπής.
και σε αυτούς που, που είναι στα ξένα, στον κύριο Θανάση Κούτρα, την κυρία Τούλα που μας παρακολουθούν, έτσι όλους τους τηλεθεατές, την κυρία Κατερίνα από το όμορφο Μακριχώρι, την κυρία Μίνα, την Τριανταφυλιά, τη Βάνα, τη Μαριάνθη με την οικογένειά της. Είπαμε και στο Δομοκό, αγαπάμε Δομοκό, έτσι, το χωριό του, έτσι, στην περιοχή μάλλον γενικότερα, του άντρα μου. Πάμε λοιπόν να χαρίσουμε το τραγούδι στο γιο που έχετε γενέθλια. Ευχαριστώ, θα το χαρίσουμε και στο Γιάννη και στον Αποστόλη στην Αμερική και στη Γερμανία, όπως είπε σου φορά. Βεβαίως, με μεγάλη χαρά. Πάμε. Σήμερα, Γιώργη, Πασκάλια, Γιωργάκη, Γιωργάκη, Γιωργάκη και Λεβέντη, σήμερα πανηγύρι, σήμερα ζουν τα παιδιά, Γιωργάκη, Γιωργάκη, Γιωργάκη και Λεβέντη και Πανασυριά. Γιωργάκη και Λεβέντη, σου κάναν βιλαγέτη, για μαύρα μάτια χανόμε, Γιωργάκη, Γιωργάκη, Γιωργάκη και Λεβέντη, για γάλα να πεθαίνω. Σοφούλα. Να είστε καλά, κύριε Στέφανα, χαίρεστε τα παιδιά, το εγγόνι και όλα όσα αγαπάτε και όλους σας αγαπάτε. Και εμείς σας αγαπάμε και να είστε καλά, να έχετε υγεία. Όλον τον κόσμο να τον αγαπάμε, Σοφούλα. Είναι ευλογία από το Θεό να κάνουμε καλά στους ανθρώπους. Έχετε απόλυτο δίκιο, έτσι ακριβώς είναι. Να είστε καλά την καλημέρα και στα όμορφα Τρίκαλα. Χρόνια πολλά και στην οικογένεια του Εμνής του Μπάμπη. Mm-hmm. Και στην κυρία Σοφία και στον κύριο Γρηγόρη, χρόνια πολλά. Στην αγάπη μας, το όμορφο ζευγάρι που πολύ αγαπώ. Έχετε ευχές και από την αγαπημένη Βάνα και από όλους τους τηλεθεατές, να ξέρετε. Και τη Βάνα την αγαπώ και την κυρία Ανθή και όλους και τους φίλους. Και την Ανθή, βεβαίως, βεβαίως. Είμαστε πολύ εδώ, το έχω ξαναπεί, είμαστε πολύ μεγάλη παρέα εδώ στον Άστρα και έχουμε γίνει και φίλοι και εκτός αέρα τα λέμε. Να είστε καλά, την καλημέρα στα Τρίκαλα. Καλή συνέχεια στην όμορφη εκπομπή μας στο Φουλαγιά. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα, Μιχάλη, προλαβαίνουμε να δείξουμε ρεπορτάζ πριν να πάμε σε διαφημίσεις, ό,τι θέλει ο Μιχάλης Χειμονίδης. Και πάμε ρεπορτάζ, ωραία. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς κινήθηκε η αγορά τις ημέρες του Πάσχα και να πάμε σιγά σιγά και σε διαφημίσεις. Στον απολογισμό της αγοραστικής κίνησης στη Λάρισα προχώρησε ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Χαραλαμπός Παπαδόπουλος, τονίζοντας πως κίνηση υπήρχε, όμως δεν αποτυπώθηκε αυτό και στα ταμεία τους. Δεν μας έλειψε ο κόσμος, υπήρχε αρκετός κόσμος και ευχαριστούμε πολύ τους καταναλωτές για αυτό, για τα τοπικά καταστήματα. Απλά υπήρχε η μείωση στην απόδειξη, δηλαδή ήταν ο τζίρος μας. Η απόδειξη, ο μέσος όρος της απόδειξης ήταν, αν ήταν πέρυσι για ένα δώρο 50 ευρώ, φέτος ήταν 35 ευρώ. Αυτό είδαμε. Ιδάλλως δεν άλλαξε κάτι, υπήρχαν και παραπάνω δώρα, απλά ο τζίρος δεν έφτασε αυτός που θα έπρεπε να είναι για να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να πάρουν μια ανάσα. Σίγουρα, ας μην παραπονιόμαστε, πήγε πολύ καλά η αγορά και γι' αυτό ξανά ευχαριστούμε τον κόσμο και τους καταναλωτές. Τόσο η ακρίβεια όσο και οι κακές καιρικές συνθήκες δεν βοήθησαν στην ανάταση της εμπορικής αγοράς. Όχι, δεν άλλαξε κάτι. Εμείς παλεύουμε τουλάχιστον να το πάρουν πίσω αυτή την τροπολογία η οποία δεν χρειάζεται σε κανέναν. Τα καταστήματα που βρίσκονται στα νησιά ή αυτά που είναι σε τουριστικές περιοχές είναι ούτως ή άλλως ανοιχτά. Οπότε δεν χρειάζονται καμία τροπολογία. Η πόλη της Λάρισας δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω από αυτό που έχει. Νομίζω πως θα πρέπει να το πάρουν πίσω. Από σήμερα το ωράριο λειτουργίας των απορικών καταστημάτων επέστρεψε κανονικούς ρυθμούς με την αλλαγή λόγω του ρωταστικού ωραρίου. Αυτά λοιπόν και με την αγορά. Θα πάμε σε διαφημίσεις, επανερχόμαστε και έχουμε πολλά ακόμη να πούμε για την αγορά. Πώς πήγαν τα ακροπολία, γιατί από ό,τι φαίνεται κράτησαν μικρό καλάθι, δεν πήγαν και τόσο καλά. Εμείς διαφημίσεις, σε λίγα λεπτά και πάλι εδώ. Εδώ
λοιπόν, επιστροφή στην πρωινή ατζέντα και μια και λέγαμε για την κίνηση στην αγορά, πάμε να δούμε πώς κινήθηκε και η αγορά κρέατος. Τελικά ψήσαμε πασχολινό βελία, πώς πήγε η κίνηση στα ακροπολία της γειτονιάς. Στο ρεπορτάζ που ακολουθεί θα μάθουμε όλες τις λεπτομέρειες από τον πρόεδρο ακροπολών Μουλάρη σας. Δεν ήταν η αναμενόμενη κίνηση στα ακροπολία και τις πασχαλινές αγορές, όπως δηλώνει και ο πρόεδρος ακροπολών, Ευάγγελος Ρίζος, και σε αυτό συνετέλεσαν πολλοί παράγοντες. Η κίνηση δεν ήταν τα προσδοκόμενα που θέλαμε. Θεωρώ ότι επηρεάσαν είναι πολύ οι παράγοντες. Θεωρώ και οι καιρικέ συνθήκες που λέγαν τόσες μέρες επηρέασε τον κόσμο και δεν είχε φτιάξει το πρόγραμμά του για να ψήσει. Ένα δεύτερο κομμάτι ήταν ότι το καλάθι, το αρνί που μπήκε στο καλάθι, επηρέασε την αγορά για εμάς τους παραδοσιακούς κρεοπόλες. Το οικονομικό θεωρώ ήταν το τρίτο κομμάτι. Αυτοί είναι οι τρεις παράγοντες θεωρώ που δεν είχαμε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Ανταυτού εμείς δεν είχαμε κάνει ούτε υπερβολές στις προμήθειές μας. Πήγαμε πολύ συγκρατημένα και αυτό φάνηκε το Σάββατο που ο κόσμος παρόλα αυτά, παρόλο στους τρεις παράγοντες αυτούς που είπαμε πριν, έψαχνε να βρει αρνή, ερχόταν, αλλά εμείς όπως πάντα κοιτάμε να βάλουμε τόσο προϊόν όσο χρειάζεται για την αγορά, για να μην μας μείνει και να μην έχουμε και παθητικό. Και θεωρώ ότι το Σάββατο μείναν και πολλές οικογένειες χωρίς αρνή. Όσον αφορά τους ελέγχους στην αγορά κρέατος, ο κ. Σύζος τόνισε πως καλώς γίνονται και οι παραβάτες να τιμωρούνται. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν αφορούν οι παραβάτες στο σύνολο των κρεοπολών. Οι έλεγχοι γίνανε και δεν γίνανε πρώτη φορά. Οι έλεγχοι γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Είναι αποδεκτή από εμάς, γιατί έτσι συμμορφωνόμαστε και εμείς κινούμαστε καλύτεροι στη δουλειά μας. Θέλουμε να υπάρχουν έλεγχοι, γιατί μπορούν να υπάρχουν και κακοί συνάδελφοι, όπως σε κάθε επάγγελμα υπάρχουν και οι κακοί επαγγελματίες. Έτσι και στο δικό μας χώρο υπάρχει και ένας κακός επαγγελματίας, ένας κακός συνάδελφος. Λέμε ναι στους ελέγχους και συνεννούμε και είμαστε και πάντα με την ιατρική υπηρεσία εδώ της Λάρισας, έχουμε εργαστεί και πολύ καλή συνεργασία. Οι κρεοπόλες ζητούν μεταξύ άλλων και τη στήριξη της κυβέρνησης στο πρόβλημα της ενεργειακής κρίσης. Αυτά λοιπόν, έτσι και με την κίνηση στην αγορά του κρέατος και πάμε στις τηλεφωνικές μας γραμμές. Καλημέρα σας. Σοφούλε, καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνετε και Σοφία, μου ξέρω σαν αίσθη. Να χαίρεσαι την οικογένειά σου, του Κατερινάκη. Επίσης. Και χρόνια πολλά σε όλους τους τηλεθεατές. Να είστε καλά. Με υγεία. Ναι, και στον κύριο Στέφανο τον ευχαριστούμε πολύ. Να χαίρετε τον Βασίλη, τη Βάνα, τη Βαλεντίνα, όλους. Όλο τον καλό τον κόσμο εδώ, όλους τους τηλεθεατές που είμαστε μια οικογένεια πια. Ναι, αγάπη μου, ναι. Πώς περάσατε? Εδώ, ήσυχα. Ήσυχα με την εγγονή, τα παιδιά. Τι καλύτερο. Ήσυχα. Τι καλύτερο, ήσυχα, δεν υπάρχει κάτι καλύτερο. Όλα η οικογενειακή θαλπορή. Τι άλλα. Τίποτα, όλα καλά κυρία Σοφία μου, και εμείς ήρεμα οικογενειακά περάσαμε και τώρα σε ρυθμούς κανονικούς όπως καταλαβαίνετε. Ναι, ναι Σοφούλα μου, ναι αγάπη μου. Δεν πειράζει και αυτή η κανονικότητα χρειάζεται όμως. Να δώσω και τα χρόνια μας πολλά. Να είστε καλά, την αγάπη μου θα μιλήσουμε και εκτός αέρα, σας αγαπώ πολύ και το ξέρετε. Ναι, ναι, και στον κύριο Γρηγόρη τα φιλιά και την αγάπη μου θα τα πούμε αμέσως μετά την εκπομπή. Γεια σας κυρία Σοφία μου, γεια σας, χρόνια πολλά και πάλι. Θα τα πούμε για εκτός αέρα εμείς. Ένα αγαπημένο ζευγάρι, πολύ πολύ τους αγαπώ. Γι' αυτό λέω ότι εδώ η πρωινή ατζέντα μας έχει φέρει πάρα πολύ κοντά, πάρα πολύ κόσμο. Δεν γνωριζόμασταν πριν, συναντηθήκαμε τυχαία σε ένα μεγάλο πολυκατάστημα έξω από τη Λάισα. Ήταν τηλεθεατές, εντελώς τυχαία συναντηθήκαμε και γίναμε πραγματικά μια οικογένεια. Τώρα, πάμε Μιχάλη να δούμε και τα υπόλοιπα ρεπορτάζ. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τον Ένφια. Ένας Ένφια που ήρθε από ό,τι φαίνεται για να μείνει, ωστόσο υπάρχουν αλλαγές. Πάμε να δούμε λοιπόν τι περιμένει την τσέπη μας. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την έκδοση των εκαθαριστικών για τον φετινό ένφια. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα έχει πλέον κλείσει για πιθανές διορθώσεις και περίπου 7 εκατομμύρια εκαθαριστικά. Αναμένεται να αναρτηθούν στο Taxisnet μέχρι το τέλος του μήνα. Όλοι οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα πρέπει στο τέλος Απριλίου να μπουν στους ελεκτρονικούς τους λογαριασμούς, στην εφαρμογή του Ε9 και να δουν τον ένφια που πρέπει να πληρώσουν φέτος. Τις επόμενες ημέρες, και πιστεύουμε πριν κλείσει ο μήνας, το Υπουργείο Οικονομικών και η ΑΔΕ θα εκδώσει στη σχετική σελίδα στο Taxis τις αιτήσιες καθαρίσεις για τον ένφια του 2023.
Είναι μια διαδικασία την οποία τη γνωρίζουμε και τα προηγούμενα χρόνια εκδίδεται αυτό το μήνα, για έτσι ώστε η πρώτη δόση να πληρωθεί το Μάιο. Η πρώτη από τις 10 δόσεις, δεδομένου ότι η τελευταία δόση θα είναι τον Φεβρουάριο του 2024. Σημαντικές αλλαγές στον έμφυα δεν θα έχουμε φέτος. Οι αντικειμενικές αξίες δεν έχουν αλλάξει. Εκπτώσεις στην έκπτωση μετρητής δεν υπάρχει. Και αυτό που θα πρέπει να γνωρίζουν οι φορολογούμενοι είναι ότι θα πρέπει να προσέξουν γραμμή-γραμμή στο εκαθαριστικό του έμφυα πώς είναι η περιγραφή των ακινήτων τους, και αν δούνε ότι κάποια πράγματα δεν ταιριάζουν στην εκαθάριση με αυτό που είναι στην πραγματικότητα το ακίνητό τους, μπορούν μέχρι 30 Ιουνίου να υποβληθούν τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 χωρίς πρόστιμο και χωρίς κάποια επιβάρηση. Σύμφωνα πάντως με όσα αποκαλύπτονται, με το που θα βγουν τα καθαριστικά, υπάρχει το δικαίωμα για διάστημα 1-1,5 μήνα από την πλευρά των ιδιοκτήτων ακινήτων να κάνουν διορθώσεις. Αν διαπιστώσουν δηλαδή ότι ο ένφια έχει υπολογιστεί λάθος, θα πρέπει να μπουν στην πλατφόρμα του Ε9 που θα ξανανοίξει για να κάνουν τις απαραίτητες διορθώσεις. Άστα λοιπόν, άντε καλώς μας έρθει και ο ένφια, τι άλλο μας περιμένει δεν ξέρω, εκλογές μας περιμένουν σίγουρα στις 21 του μήνα. Εμείς πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις, αγαπημένη μου Βάνα, τι να πω για τη Βάνα, ο φίλος μου μας ενώνει, λέει, στην πρωινή ατζέντα, αν δεν ήσουν εσύ δεν θα βλέπαμε, σας ευχαριστώ έτσι κι αλλιώς, έβλεπα λέει από την Νορβηγία, δεν μπορεί να το ξεχάσει κανείς αυτό, έτσι σε καμία περίπτωση, και πόσο πολύ θέλαμε να έρθει σε Ελλάδα και πόσο πολύ θέλουμε να παραμείνει στην Ελλάδα. Εμείς πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά να κλείσουμε μαζί και αυτή την πρωινή ατζέντα. Με αυτά και με αυτά έφτασε και σήμερα στο τέλος η πρωινή ατζέντα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο πρώτα Θεός, Πέμπτη. Πέρασε και αυτή η εβδομάδα σιγά σιγά. Ήταν και κουτσί λόγω της δεύτερης ημέρας του Πάσχα. Εμείς, ο Μιχάλης Χειμωνίδης, ο Βασίλης Καραμπάς, η Έλληνα Κυριασίδου και εγώ, σας ευχόμαστε να έχετε μια πολύ πολύ όμορφη ημέρα. Καλημέρα, καλή δύναμη, Χριστός Ανέστη.